Παρά τις συνεχείς καταγγελίες μας για την εκτέλεση των εργασιών εμπλέον στα πλοία της υπορθμιακής γραμμής Ιγουμενίτσα Κέρκυρα, παρατηρούμε πως η πράξη αυτή είναι σε έξαρση, τονίζει το Σωματείο Ναυτεργατών Κέρκυρας Ιγουμενίτσας, Παξών και Διαποντίων Νήσων σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Ο εκπρόσωπος τύπου του Σωματείου, Γιώργος Παξινός, μιλώντας στο Start, επισήμανε τους κινδύνους που εγκυμονεί εκτέλεση εργασιών, ενώ εστίασε και στο γεγονός πως πρόκειται για μια παράνομη πράξη. Βέβαια είναι κάποιες μικρές εξαιρέσεις. Εμείς όμως έχουμε υποχρέωση να το αναδείξουμε και να το καταγγείλουμε. Οι εργασίες δεν πρέπει να γίνονται εμπλό. Να γίνονται οχλήσεις στους επιβάτες, να κλείνονται οι χώροι κοινόχρηστοι των επιβατών και των σωστικών μέσων. Και κάναμε μια καταγγελία και περιμένουμε να ανταποκριθούν τα λιμεναρχεία. Ναι, δεν νομίζω ότι... Ναι, δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Οι ακινησίες των πλοίων είναι πεντάμινες, μερικές φορές υπερβαίνουν και τους πέντε μήνες. Οπότε θεωρούμε ότι ο χρόνος είναι αρκετός για να κάνουν οποιαδήποτε εργασία προβλέπεται. Αυτά είναι κάποια προβλήματα που τυχαίνουν περιστασιακά και για να μην είναι άσχημη η εικόνα του καραβιού προσπαθούν να την καλύψουν πρόχειρα. Παράλληλα, τόνισε πως ένα ακόμα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες αφορά την καθυστέρηση του επιδόματος ειδικού σκοπού, ενώ όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας εν μέσω πανδημίας, σημείωσε πως όλα εξελίσσονται ομαλά, καθώς υπάρχει μια καλή συνεργασία μεταξύ των αρχών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Ένα βασικό πρόβλημα που έχουμε, που μας καταγγέλνουν ξανά για δεύτερη φορά οι ναυτεργάτες, είναι ότι καθυστερούν τα ειδικά επιδόματα του COVID, αυτά της ανεργίας. Ως προς την κίνηση, η κίνηση διεξάγεται ομαλά. Από αύριο προσθέτονται άλλα δύο δρομολόγια στη γραμμή Κέρκυρας Ιγουμενίτσας, δηλαδή τώρα γίνονται 17 τα δρομολόγια καθημερινά, και άλλο ένα από τη Λευκύμη. Τα δρομολόγια γίνονται 8. Στις γραμμές των Παξών και των Διαποντίων Νήσων και πάλι τα δρομολόγια καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες. Επίσης, από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν και οι τοπικές κρουαζιέρες των μικρών επιβατηγών τουριστικών πλοίων για παξούς αντίπαξους, και θεωρώ ότι και οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν καλύψει τα πλοία με ό,τι απαιτείται. Και οι έλεγχοι των λιμεναρχείων, τόσο της Κέρκυρας όσο και της Ιγουμενίτσας, αλλά και της Τρίτης Περιφέρειας, της Τρίτης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος, στην οποία πάγεται και το Λιμεναρχείο της Κέρκυρας και της Ιγουμενίτσας, κάνει πολλούς εκτακτούς ελέγχους. Ιδιαίτερο βάρος στους ελέγχους για το COVID.